Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του Chuck Toys. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το Lego σκάκι, το οποίο έχω μπροστά μου. Πάμε αρχικά να πούμε κάποια πράγματα για το σκάκι. Το σκάκι είναι το αρχαιότερο παιχνίδι της Αττικής και δεν ξέρουμε ακριβώς την καταγωγή του, επειδή τη δημιουργούν πάρα πολλές χώρες. Διαφορετικά μοντέλα σκακιού έχουν και τα παλαιότερα και στην Κίνα με φυσικά διαφορετικά χρόνια. Αρχικά να δούμε από δύο αποτελείται. 16 χρόνια, τα οποία είναι 8 στρατιώτες, 2 ήδη, 2 φίλοι και 2 αξιωματικοί. Φυσικά ένας βασιλιάς και μία βασίλισσα. Επίσης, άμα βασιλιάς και εκτός του μικρού, το παιχνίδι τελειώνει. Πάμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα για το Lego και να σας δείξουμε κάποιες κινήσεις στο σκάκι. Αρχικά, το Lego είναι ο κωδικός 40152 και είναι ένας πολύ συγκεκριμένος κωδικός. Τον πήρα από ένα ταξίδι μου στην Αγγλία παλαιότερα και γενικά είναι ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Και από αυτό και συνδύασα το σκάκι με την κατασκευή. Πάμε να δούμε τώρα τα χιόνια. Είναι 16 πολύ εντυπωσιακές φιγούρες στην ομάδα των Άγγλο. Αυτοί οι δύο είναι οι φίλοι. Αυτά τα δύο είναι τα άλογα. Τα γυάλια είναι η αξιωματική, η βασίλισσα και ο βασιλιάς. Και από εδώ είναι οι 6 στρατιώτες. Σε αυτή την πλευρά βρίσκονται οι στρατιώτες που είναι οι πειρατές, οι πύργοι που είναι αυτοί οι παπαγάλοι με τις μηνές, τα άλογα που είναι αυτά σαν να λέμε τα πηδάλια και εδώ είναι οι αξιωματικοί, οι δύο καταπέλτες. Αυτή είναι η βασίλισσα και αυτός ο βασιλιάς, ο οποίος είναι και ο καπετάνιος του πλοίου. Κάθε φορά που κάποιος παίκτης γίνει εκτός του πλοίου, μπαίνει αντίστοιχα εδώ η Άγγλοι και από την άλλη πλευρά οι πειρατές. Η κάθε ομάδα έχει διαμορφωμένο το δικό του χώρο, εδώ ένα φρούριο και εδώ ένα πειρατικό νησί. Θα το έχουμε ανοιχτό έτσι για να σας δείξουμε ότι ανοίγει κιόλας στα δύο για να είναι εύκολο να μετακινηθεί παντού και κουμπώνει εδώ. Και πάμε να δείξουμε τώρα κάποιες κινήσεις. Ο στρατιώτης μπορεί να κινηθεί ξεκινώντας ευθεία έως 2 βήματα και μετά τη δεύτερη του κίνηση ένα βήμα μπροστά. Άμα συναντήσει αντίπαλο στρατιώτη ή οτιδήποτε άλλο πιόνι και είναι η σειρά του, μπορεί να προχωρήσει διαγώνια και να βγάλει τον αντίπαλο στρατιώτη εκτός παιχνιδιού. Και μετά συνεχίζει κανονικά ευθεία εδώ. Άμα φτάσει στο τέλος, κάνει βασίλισσα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία να έχει φύγει η βασίλισσά του από το παιχνίδι, οπότε τη ξαναβάζει. Και μία να υπάρχει ήδη η βασίλισσά του στο παιχνίδι, οπότε ένα άλλο πιόνι που είναι εκτός γίνεται δεύτερη βασίλισσα. Μπορεί να κάνει πάρα πολλές βασίλισσες, όσες και τα πιόνια. Επίσης, ο πύργος μπορεί να κινηθεί ευθεία σε όλα τα φραώνα και έτσι δεξιά και αριστερά σε όλα τα τετράγωνα. Πρέπει να είναι μια ξεχωριστή κίνηση, δηλαδή όταν εδώ δεν μπορεί να κάνει αυτό και μετά αυτό. Μπορεί να πάει εδώ και μετά να συνεχίσει εδώ. Το άλογο μπορεί να κάνει την κίνηση γάμα, α, β, γάμα και ο στρατιώτης ή οποιοδήποτε πιόνι το οποίο βγαίνει εκτός είναι το πιόν το οποίο είναι στη θέση γάμα. Οπότε πρέπει να είναι α, β, γάμα. Ας πούμε, άμα είναι στη θέση β, ο στρατιώτης δεν θα βγει εκτός του
παιχνιδιού, γιατί γίνεται ακόμα θέση τη γάμα. Επίσης μπορεί να κινηθεί αλφα, βήτα, γάμα και αλφα, βήτα, γάμα. Δηλαδή να κινηθεί και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα προς τα πίσω και προς τα μπροστά. Απλά πρέπει να κινηθεί σε τρία τετραγωνάκια, μπροστά του ή πίσω του. Στη συνέχεια έχουμε τον αξιωματικό, ο οποίος είναι ανάλογα το χρώμα. Π.χ. ο αξιωματικός του άσπρου χρώματος μπορεί να κινηθεί σε τετραγωνάκι μόνο του άσπρου χρώματος και όχι του μαύρου. Κινείται διαγώνια και όταν συναντήσει αντίπαλο πιόνι στη σειρά του, το μπορεί φυσικά να το βγάλει εκτός του χωριού και μετά σταματάει εκεί η κίνησή του, δηλαδή η θέση του. Η βασίλισσα είναι σαν να λέμε το πασπαρτού, επειδή μπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις εκτός αυτή του αλόγου. Δηλαδή μπορεί να κινηθεί σαν το φύγο, σαν τον αξιωματικό και, γενικό, και σαν το στρατιώτη. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι την κίνηση του αλόγου. Πάμε τώρα να δούμε τη τελευταία κίνηση για σήμερα, η οποία είναι η κίνηση του βασιλιά. Μπορεί να κινηθεί δεξιά και αριστερά διαγώνια και προς τα πίσω φυσικά και δεξιά και αριστερά, μπροστά και πίσω. Αυτές είναι οι κινήσεις του βασιλιά και επίσης εδώ να σας πούμε ότι άμα έχουν τελειώσει τα πιόνια και άλλες δύο ομάδες και έχουν μείνει οι δύο βασιλιάδες, παίζουν μέχρι τις 40 κινήσεις για να δούνε ποιος βασιλιάς θα επικρατήσει. Σημεία να σας ενημερώσουμε ότι το βίντεο μας για σήμερα έχει φτάσει στο τέλος του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα του Chuck Toys και φυσικά εσάς το κοινό μας για τη στήριξή σας και άμα θέλετε να μας στηρίξετε μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο Chuck Toys. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι!